τα εγκλήματα θα συνεχιστούν και την επικρατική γιατί θα έχουμε εγκλήμα πάλι την ίδια ώρα. Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε Τετάρτη, ώρα 7 το απόγευμα, γίνεται κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής. Κάθε Τετάρτη, ώρα 7, στην άλλη αίθουσα κάτω. Επίσης, κάθε Κυριακή, ώρα 5.30, για φοιτητάς, γίνεται μάθημα στην άλλη αίθουσα. Και για τους μαθητάς γυμνασίου και ηλικίου, κάθε Κυριακή, ώρα 11.30, εδώ στην αίθουσα. Κατά την έξοδό σας, θα πάρετε το περιοδικό Χριστιανική Σπίθα. Επίσης, κυκλοφόρησε ο εκκλησιαστικός αγώνας και μπορείτε να το προεπιτευθείτε κατά την έξοδό σας. Και μια άλλη σημαντική ανακοίνωση είναι ότι την Πέμπτη του Αγίου Αθανασίου, ώρα 7.30 μέχρι 9.30, στον Άγιο Νικόλαο Πευκακίου, εδώ πιο πάνω, θα γίνει Θεία Λειτουργία προς τιμή του Αγίου Αθανασίου, διότι γιορτάζει ο ομώνυμος σύλλογος που πολλές φορές θα βλέπετε ότι σας προσκαλεί στα κηρύγματα. Οι ανακοινώσεις επαναληφθούν και για τους άλλους που δεν έχουν έρθει. Πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αφού αρχίσαν τα κηρύγματα, να κάνουμε κάποιον αγώνα πάλι να γεμίσουμε την αίθουσα. Και μια θέλει παράκληση για τις κυρίες. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε περιθώρια μεγάλα για επάνω, ας μην πιάνουμε τις αποχή καλέκλες. Για να μην μπαίνει κανένας άνδρας όρθιος. Επειδή επάνω έχουμε γύρω στις 250 καλέκλες και μπορούν να καθίσουν πάρα πολλές κυρίες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
και δύο ερτές Αγίου του Μεγάλου Βασιλείου σπάσαν τη γήνα εξήλθεν ο φόνος. Η προφητεία για να κηρύξει
εν εαυτόν Κυρίου δεκτών. Δεκτός εδώ σημαίνει ευλογημένος. Ο νέος εν εαυτός της Χριστότητος του Κυρίου το να είναι δεκτός σημαίνει το νέο έτος που μας χάρισε η αγαθότητα, η ευσπλαχνία του Κυρίου να είναι ευλογημένο, να είναι, με μια άλλη λέξη, σωτήριο. Και θα είναι ευλογημένο σωτήριο πώς? Διαμετανοίας. Διαμετανοίας αρχόντων και λαού. Πρώτον, εκκλησιαστικών αρχόντων. Από τους εκκλησιαστικούς άρχοντες, ο Κύριος έχει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις. Έπειτα, πολιτικών αρχόντων. Έπειτα, όλων των πνευματικών ταγών και οδηγών. Και κατόπιν, του λαού. Εάν μεταβλήσουμε άρχοντες και λαός, το έργος θα είναι καλύτερο. Αν δεν μετανοήσουμε, θα είναι χειρότερο. Ας μην είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι θα μετανοήσουν μερικές ψυχές και ο πολλές παρός Θεός θα λάβει υπόψη τη μετάνοια των ολίγων και όχι την αμετανοησία των πολλών. Είναι τόσο εύσπλαχνος ο Θεός, ώστε αν δει η ειλικρινή μετάνοια ολίγων έστω προσώπων, χάρη των ολίγων, πήρατε να ανεχθεί και να ελεήσει και τους πολλούς. Ιδιαίτερος, ευχόμεθα στα πρόσωπα που είχαν αυτές τις ημέρες του Αγίου του Δεκαημέρου την ονομαστική τους εορτή. Ο Θεός να τα ευλογεί και να τους χαρίζει την ουσία, τη χάρη του και τη χαρά του. Στις 7 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας, αδελφοί και πατέρες, εόρτασε τον ένδοξο προφήτη και πρόδρομο και βαπτιστή του Κυρίου, τον Άγιο Ιωάννη, τον οβόνο του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Είναι πολύ μεγάλος ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου. Όταν πρωτοστάτης άγγελος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ευγγελίζεται τον πατέρα του, τον Ζαχαρία, του μετέπειτε το χαρμόσυλο μήνυμα ότι θα αποκτούσε ιόν, προείπε ο Αρχάγγελος ότι ο Ιωάννης θα είναι μέγας ενώπιον Κυρίου, μεγάλος μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Μαρτυρία όχι ανθρώπου, αλλά αρχαγγέλου, ή μάλλον μαρτυρία του ιδίου του Θεού διαστόματος του Αρχαγγέλου. Και όταν ο Θεός έγινε άνθρωπος και πήγε στο δημόσιο βίο, απευθύνθηκε στα πλήθη των Ιουδαίων, που συνέβαιαν στην έρημο του Ιωάννη να ακούσουν τον θαυμαστό προφήτη και να τον δουν και να βαπτιστούν. Όταν λέγω ο Θεός
άνθρωπος και απευθύνθηκε στα πλήθη των Ιουδαίων που συνέβηκαν στην έρημο του Ιορδάνου και θαύμαζαν τον Ιωάννη, τι είπε. Ο Ιωάννης, είπε ο Χριστός, είναι ο μίσον εν γεννητής γυναικών, ο μεγαλύτερος από όλους τους άνδρες μέχρι την εποχή του Χριστού. Σε πολλά πράγματα έγινε η μεγαλοσύνη του Ιωάννου. Του προσώπου που η συγκίνηση της Εκκλησίας τοποθετεί μετά τη μητέρα του Χριστού την Παναγία. Πρώτη η Παναγία, δεύτερος ο Ιωάννης. Ένας λόγος για τον οποίο ο Ιωάννης είναι τόσο μεγάλος είναι το κήρυγμα του ότι εκήρυνε και εκήρυνε όπως θέλει ο Θεός, όχι όπως θέλουν οι άνθρωποι. Μοναχός του Ιωάννης, ασκητής φοβερός, διαμαρτυρόμενος κατά του θρησκευτικού κατεστημένου της εποχής, θα έλεγα, του κατεστημένου των αθλίων, αρχιερέων και ιερέων και γραμματέων και φαρισαίων και σαδουκαίων, έφυγε μέσα από την κοινωνία, απομακρύνθηκε στην έρημο και εκεί ασκούσε τον εαυτό του με τρομερές ασκήσεις. Ποιος μπορεί να φτάσει τον Ιωάννη στην τρομερή άσκηση? Ένδυμα δεν μπορούσε παρά ένα ένδυμα από τρίχες καμπύλου και μια ζώνη δερμαντίνη γύρω από τη μέση του. Διαμαρτυρία για τις πολυτελείς ενδυμασίες των αρχιερέων και των αυλικών και των βασιλέων. Φαγητό δεν έφαγε. Με ακρίδες και με μέλι άλλο τρεφόταν στην έρημο. Προστάτης του πολεμισμού, προστάτης των ασκητών. Αλλά δεν υπήρξε μόνο μοναχός και ασκητής. Υπήρξε και ιεραπόστολος. Ήρθε ρήμα Κυρίου, είπε Ιωάννη. Εντολή του Κυρίου να βγει από το ασκητήριό του και να έρθει στην έρημο του Ιωάννη κοντά στον ποταμό και να κηρύττει και να βαπτίζει. Καλός ο μοναχισμός. Θα μαζί η μοναχή, οι ασκητές και οι μεθαύμαστοι. Αλλά ο συνδυασμός μοναχισμού και ιεραποστολής είναι ανώτερο. Είναι το ιδανικό, το τέλειο. Ο Ιωάννης είχε το ανώτερο, το ιδανικό, το τέλειο. Και ασκητής και ιεραπόστολος. Και άνθρωπος της προσευχής και της δράσεως μέσα στο λαό του Θεού που τον μετέφερε από τις πόλεις και τα χωριά στην έρημο του Ιωάννου. Και τούτο το θαυμαστό προείδε άλλος προφήτης, ο Ισαΐας
φωνή βόλτο σεντιερήμο. Θα ακουστεί στην έρημο η φωνή ενός κήρυκος που θα φωνάζει δυνατά. Τι κήρυται ο πρόδρομος, ποιο ήταν το περιεχόμενο του κηρύγματος του, αυτό είναι το θέμα της απόψινής ομιλίας. Πρώτα ο πρόδρομος κήρυται εκείνον που είναι ο πρώτος. Κήρυται τον Μεσσία. Μεσσία λέγεται ο Ιησούς στα εβραϊκά. Κήρυται τον Χριστό. Χριστός λέγεται ο Ιησούς στα ελληνικά. Τι κήρυται ο Ιωάννης για τον Μεσσία, τον Χριστό, πολλά πράγματα. Κήρυται την προύπαρξη του Χριστού, ότι δηλαδή ο Χριστός υπήρχε προτού γεννηθεί από την Παρθένα Μαρία. Ο πίσω μου ερχόμενος εμπροσθέν μου γέγονε ότι πρώτος μου είναι. Αυτό έλεγε ο Ιωάννης στα πλήθη. Αυτός που έρχεται μετά από μένα έχει προηγηθεί από μένα. Κατά ποια έννοια έχει προηγηθεί, αξιολογικά ή χρονικά? Χρονικά εννοεί εδώ. Αυτός που έρχεται μετά από μένα έχει προηγηθεί από μένα, διότι υπήρχε πρωτύτερα από μένα. Πόσο παράδοξος ο λόγος αυτός. Δεν ελέγχει ποτέ για κανένα άλλο πρόσωπο τέτοιος λόγος παρά για τον Χριστό. Με άλλα λόγια, ο μεταγενέστερός μου είναι προγενέστερός μου. Τέτοια παράδοξα μόνο η Γραφή περιέχει. Γιατί η Γραφή είναι θεόγνωστη. Άκουσε ένα ελεηνό υποκείμενο αυτές τις ημέρες από το ραδιόφωνο που έλεγε οι παραμυθάδες που έγραψαν την Αγία Γραφή. Παραμυθάστηκε αυτός, ανόητος και απνευμάτιστος. Και έχει ένα μικρόφωνο μπροστά του και μπορεί να λέει ανοησίες προς όλο τον ελληνικό λαό. Όταν παρουσιάζονται τέτοια πρόσωπα στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, να κλείνεται το ραδιόφωνο και να κλείνεται την τηλεόραση και να φτύνεται προς την κατεύθυνση του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως. Γιατί είναι κατάκτιστα πρόσωπα. Ελεηνά και τρισάθλια. Πέρασαν μεγάλες ημέρες, έβαλαν τρανζίστορ εκεί και γύριζαν το κουμπί. Δεν άκουσα μια θρησκευτική, μια χριστιανική λέξη από τα ραδιόφωνα, 100 ραδιόφωνα που λειτουργούν εδώ μέσα στο λεταροπέδιο της Αττικής. Πρώτον, δύο εκκλησιαστικοί σταθμοί είχαν θρησκευτική γλώσσα. Οι άλλοι ξεβαπτίστηκαν. Δεν είναι αυτοί οι χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν είναι αυτοί οι Έλληνες, τι είναι αυτοί. Ο μεταγενέστερός μου είναι προγενέστερός μου. Ο παράδοξος λόγος του Ιωάννου
θυμίζει όμοιο λόγο του Μιχαία, ενός από τους 12 προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Απευθυνόμενο στην Βηθλεέμ, ο Μιχαίας είπε: «Από σένα θα εξέλθει ηγούμενος ηγέτης άρχοντας, του οποίου εέξοδοι είναι απαρχής εξημερών αιώνος». Με απλά λόγια. «Από σένα, Βηθλεέμ, θα εξέλθει στο μέλλον ηγέτης άρχοντας, ο οποίος εξήλθε κατά το παρελθόν από την αρχή, από την αιωνιότητα. Θα εξέλθει από σένα στο μέλλον αυτός που εξήλθε από την αρχή, από την αιωνιότητα». Πώς συμφωνούν μεταξύ τους τα πορεία της Γραφής και στις πιο παράδοξες έννοιες. Όντως θεόγνωστη η Γραφή. Ο Ιωάννης κήρυτε την προύπαρξη του Χριστού, ο Ιωάννης κήρυτε την ανωτερότητα του Χριστού. Μέλλας ο Ιωάννης κατά τη μαρτυρία του ουρανού. Μίζωρεν γεννητής γυναικών ο Ιωάννης, και όμως ο Ιωάννης, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον Μεσσία, τι έλεγε: «Έρχεται έπειτα από μένα ο ισχυρότερός μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω τα λουριά από τα υποδημετά του και να βαστάσω τα υποδήματά του». Εγώ έλεγε επίσης ο Ιωάννης: «Σας βαπτίζω με νερό, εκείνος θα σας βαπτίσει με πνεύμα άγιο». Τι όμορφος λόγος, τι μεγάλος λόγος, τι πνευματικός λόγος. Μόνο μες στη Γραφή υπάρχουν τέτοιοι λόγοι. «Εγώ σας βαπτίζω απλώς με νερό, εκείνος θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο». Ξέροντας πάλι την ανωτερότητα του Χριστού, έλεγε: «Όν εκ της γης εστί και εκ της γης λαλή, ο άνω ερχόμενος επάνω πάντων εστί και αείγωσε παρά το Θεό και πατρί, τάχα λαλή». Με απλά λόγια. Εγώ, λέει ο Ιωάννης, είμαι τέκνο της γης. Είμαι χωρικός άνθρωπος και λαλώ από τη γη. Ο Χριστός είναι τέκνο του ουρανού. Είναι ουράνιος, ευράνιος. Βλέπει το Θεό και Πατέρα. Ακούει το Θεό και Πατέρα. Και όσα βλέπει στο Θεό Πατέρα και ακούει από το Θεό Πατέρα, έχοντας άμεση γνώση, του Θεού Πατρός, αυτά λαλεί κατά τρόπο ανώτροπο μένα. Εγώ χωρικός, εκείνος τεποράνιος, υπενθυμίζει και αυτός ο λόγος, άλλο λόγο της Γραφής, το λόγο του επίσης μεγάλου Αποστόλου Παύλου. Μέχρι την εποχή του Χριστού από τους άνδρες του Βεβαιήτερος ο Ιωάννης.
μετά από τον Χριστό, όπως άνδρες, ο μεγαλύτερος, ο Πάγος. Τι είναι ο Πάγος, ο πρώτος άνθρωπος ευγής, χορηγός, ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, είναι από τη γη. Το σώμα του κατασκευάστηκε από τη γη. Είναι χορηγός, χωματένιος. Σαν σώμα χώμα είμεθα και στο χώμα θα επιστρέψουμε, λέει η Γραφή. Θα πεθάνουμε, θα τα πούμε και θα διαλυθούμε μέσα στο σώμα, στο χώμα θα επιστρέψουμε στο χώμα. Αυτές τις ημέρες τίποτε, δεν έχουν τίποτε άλλο να κάνουν. Που δέχονται συνεχώς εμπνεύσεις από τον διάβολο και λέγαν νοησίες, συζητούσαν το θέμα να καίονται οι νεκροί. Όσοι θέλουν να καίονται, τι από τώρα κανένα. Εμείς θα επιστρέφουμε στη γη, θα τα πούμε, θα σας πούμε μέσα στη γη και την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας θα βλαστήσουμε σαν Χριστός στάχης. Με ένδοξα σώματα. Και αν και αν δεν είναι νεκροί, δεν θα είχαμε τόσα γύψαλα Αγίων που εμποδιάζουν και θα ομαδοποιούν. Ο πρώτος άνθρωπος από τη γη, χωρικός. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριος από τον ουρανό. Ο Κύριος. Εάν γραφόταν εβραϊκά, η Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος έλεγε «Ο Ιαχβέ από τον ουρανό, ο αληθινός Θεός», που είναι οι αντίχριστοι χιλιαστέ, που λένε ότι ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός, δεν είναι ο Ιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Τι λέει ο Ισαΐας, «Δε μας έσωσε άγγελος, δεν μας έστεισε πρέσβης, δεν μας έστεισε απεσταλμένος του Θεού. Μας έστεισε ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιαχβέ, διότι μας αγαπάει και μας λυπάται». Πάλι φαίνεται η συμφωνία και η αρμονία των θωρίων της Γραφής. Αφού ο Ιωάννης λέει για τον εαυτό του «Εγώ είμαι χωρικός, ο Χριστός είναι επωράνιος και πάνω, πάνω». Ο δε Παύλος λέει «Ο πρώτος άνθρωπος, χωρικός, ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος από τον ουρανό». Κύριος και άνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, θεάνθρωπος. Ο Ιωάννης είδε την πιο μυστηριώδη αλήθεια της Γραφής. Ποια είναι, αδελφοί μου, η πιο μυστηριώδης αλήθεια της Γραφής? Ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστικό στη θρησκεία μας που φανέρωσε ο Θεός εμάς τους ανθρώπους? Αν δεν φανέρωνε ο ίδιος ο Θεός αυτό το μυστικό, όλοι οι επιστήμονες και όλοι οι σοφοί να έστειβαν τα μυαλά τους, δεν θα μπορούσαν να το ανακαλύψουν. Αυτό το μυστικό που γνωρίζουμε τώρα δεν είναι ανακάλυψης, είναι αποκάλυψης. Το μυστικό είναι ότι ο Θεός δεν είναι μόνος Του. Ο Θεός έχει και Αυτός Υιόν, όπως ένας άνθρωπος εδώ στη γη έχει Υιόν, έτσι και ο Θεός στον ουρανό έχει Υιόν, ίδιον Υιόν, ειδικόν του Υιόν.
μονογενή της αυτής φύσεως αυτών, ομοούσιον, ισότιμον. Όταν ο Πέτρος ομολόγησε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είπε ο Χριστός, Πέτρε, αυτή την αλήθεια δεν σου φανέρωσε άνθρωπος. Δεν μπορούσε να την φανερώσει άνθρωπος. Αυτή την αλήθεια σου φανέρωσε ο Πατέρας μου που έμεινε στο Ρανίσιο. Τι αποκάλυψη είχε ο Πέτρος. Τι αποκάλυψη πρώτου Πέτρου είχε και εκείνος ο αδράμοντος και μεγάλος ασκητής της ερήμου, ο Ιωάννης. Άκουσε τη φωνή του Πατρός κατά την ώρα της βαπτίσεως του Ιησού. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, ο μονογενής, ενώ ευλόγησα στον οποίον έδωκα την εκλογή μου, τον οποίον εξέλεξα και κατέστησα Μεσσία Χριστό, το έδωκα αποστολή να σώσει τον κόσμο. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός. Προτού ακουστεί αυτή η φωνή, ο Θεός είχε μιλήσει στον Ιωάννη και του είχε πει: «Σ' όποιον θα ειδείς να κατεβαίνει και να μένει επάνω του το Πνεύμα το Άγιο, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Τα γοεόρακα και με μαρτύρικα», λέει ο Ιωάννης, «ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Και εγώ είδα με τα μάτια μου το Πνεύμα το Άγιο να κατεβαίνει πάνω στην κορυφή του Ιησού και έδωκα τη μαρτυρία μου ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Κηρύττοντας ο Ιωάννης την Υιότητα του Ιησού, ότι δηλαδή ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού, κήρυτε συγχρόνως την Θεότητα του Ιησού. Και ότι ο Υιός είναι της αυτής φύσεως με τον Πατέρα. Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Είναι η πιο μεγάλη αλήθεια της πιστός μας. Ο Χριστός κήρυξε, ο Χριστός αρμαγούργησε, ο Χριστός απέθανε και ανέστη για να πιστέψουμε ότι είναι ο Υιός του Θεού, Θεός αληθινός όπως ο Πατέρας του. Μία ουσία με τον Θεό Πατέρα, μία Θεότητα και μία δύναμη. Όποιος αισθάνεται τη Θεότητα του Χριστού, αυτός εορτάζει αληθινές εορτές χριστιανικές. Όποιος αισθάνεται τη Θεότητα του Χριστού, αισθάνεται επίσης σ' όλη τη ζωή του, αλλά περισσότερο τις μεγάλες ημέρες, να δημιουργήσει η καρδιά του από ευγνωμοσύνη και αγάπη και λατρεία προς τον Χριστό. Ο Ιωάννης εκείρυνε ότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος που έχουν την νύμφη, είπε στους μαθητάς του, νυμφίος εστί. Ο δε φίλος του νυμφίου εστικός και ακούω τη φωνή αυτού, χαρά χαίρεται για την φωνή του νυμφίου,
αυτή χαρά η ελληνική πλήρωνε. Αυτός που έχει τη λύμφη, που δικαιούται κάθε ψυχή, που δικαιούται την ανθρωπότητα, αυτός είναι νυμφίος. Εγώ, λέγει ο Ιωάννης, δεν είμαι παρά ένας φίλος του νυμφίου. Παραστέχω στο νυμφίο και ακούω τη γλυκιά του λαλιά και χαίρομαι και αγάπομαι. Αυτή η χαρά η δική μου είναι πλήρης. Κατά την Παλαιά Διαθήκη, ο νυμφίος είναι ο Θεός, ο Γιαχβέ. Αυτός είναι ο πνευματικός σύζυγος της ανθρωπότητος. Κατά την Καινή Διαθήκη, κατά αυτόν τον λόγο του προδρόμου του Ιωάννου, ο νυμφίος των ψυχών, ο νυμφίος της ανθρωπότητος, είναι ο Χριστός. Άρα ο Χριστός είναι αυτός ο Γιαχβέ, αυτός ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, σαρκωμένος. Θεός επανερώθη εν σαρκή. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας που τιμούμε. Αργότερα ο Χριστός, όταν μαθητέ του Ιωάννου θα πάνε και θα πούνε στον Χριστό, γιατί εμείς οι μαθητέ του Ιωάννου νηστεύουμε και οι δικοί σου μαθητέ Ιησού δεν νηστεύουν. Ο Χριστός, υπενθυμίζοντας αυτό το λόγο του Ιωάννου, θα πει στους μαθητάς του: εφόσον ο χρόνος ο νυμφίος είναι μαζί με τους μαθητάς του, χαρά γίνεται, δεν μπορεί να γίνει νηστεία. Θα έρθει η ώρα που θα απαρθεί ο νυμφίος, θα αποσπαστεί από τους ειδικούς του και θα υψωθεί στο σταυρό. Τότε και οι δικοί μου μαθητέ θα νηστεύσουν. Και ο Ιωάννης μαρτύρησε ότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος και ο ίδιος ο Χριστός, υπενθυμίζοντας τα λόγια του Ιωάννου, έδωκε την καλή μαρτυρία για τον εαυτό του, ότι αυτός είναι ο νυμφίος. Ο Ιωάννης κήρυνται επίσης ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να θυσιαστεί. Πανηγυμένος ύψωσε το χέρι του και έδειξε με το δάκτυλό του στα πλήθη των Ιουδαίων τον Ιησού και είπε: «Ήρθε ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Να το αργή του Θεού που σηκώνει επάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου. Να το αργή του Θεού», ο λόγος είναι προφητικός, «που θα σφαγεί, θα θυσιαστεί για να εξαλείψει με το αίμα του τις αμαρτίες των ανθρώπων». Πόσο συγκινητικός είναι αυτός ο λόγος, αδελφοί μου. Σαν αργή προορισμένο για σφαγή, είδε ο Ιωάννης τον Χριστό, και ο ίδιος ο Ιωάννης με σφαγή τερμάτισε την επίγεια ζωή του.
αλλά άλλη η θυσία του Ιωάννου και άλλη η θυσία του Χριστού. Η θυσία του Ιωάννου είναι θυσία ανθρώπου. Η θυσία του Χριστού είναι θυσία θέα ανθρώπου και έχει άπειρη αξία και δύναμη. Μια σταγόνα από το αίμα του αμνού του Θεού, του Υιού του Θεού, του Θεανθρώπου, έχει τη δύναμη να ξεφύγει τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Κι αν υπήρχαν αμαρτωλοί και στα άστρα, αυτή η ίδια σταγόνα θα έχει τη δύναμη να ξεφύγει και τις αμαρτίες των κατοίκων των άλλων άστρων. Πάλι το κήρυγμα του Ιωάννου βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με το κηρύγματα της Παλαιάς Διαθήκης. Τι είπε ο Ισαΐας σε εκείνη τη συγκλητική προφητεία που διαβάζεται τη Μεγάλη Παρασκευή. Μίλησε για τον Μεσσία το 800 περίπου πρόχριστο και είπε ως πρόβατον επί σφαγήν ήλθετε και ως αμνός εναντίον του Κύριος αυτών άφρονος ούτως που κανήγει το στόμα του. Σαν πρόβατο ο Χριστός οδηγήθηκε στη σφαγή, σαν αργύπο το κορέλι ο Τσοπάνος και δεν διαμαρτύρεται. Το Πέτρος παρουσιάζει τον Χριστό ως αγνών και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη ως αγνίων εσφαλμένων. Ο Θεός γι' αυτό έγινε Κύριος άνθρωπος. Για να μπορεί να σταυρωθεί, να θυσιαστεί για μας. Γιατί χωρίς σώμα δεν μπορούσε να θυσιαστεί για μας και χωρίς αιματευχησία δεν μπορούσε να γίνει άφεση. Ο Ιωάννης κήρυγε ότι ο Χριστός σαν άνθρωπος δεν είχε μέρος της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, αλλά είχε το πλήρωμα της χάριτος, το πλήρωμα της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Ούτε χρημέτω δίδωσιν ο Θεός το Πνεύμα, το Υιό. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιό και πάντα δέδωκεν εν τη χείρη αυτού. Πόσο όμορφα κι αυτά τα λόγια. Στους άλλους, τους εκλεκτούς, ο Θεός δίνει το Πνεύμα εκ μέτρου, εν μέτρο. Αλλά στον Υιό του δεν δίνει το Πνεύμα εν μέτρο, δίνει όλο το Πνεύμα, όλη τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατέρας αγαπά τον Υιόν του και όλα τα έδωκε στον Υιόν του. Στον Υιόν του εννοείται σαν άνθρωπο, για το Υιός σαν Θεός έχει τα πάντα. Σαν άνθρωπος λαμβάνει τα πάντα. Αλλά αν ήταν μόνο άνθρωπος, δεν θα μπορούσε να λάβει τα πάντα. Επειδή είναι θεάνθρωπος, γι' αυτό ως άνθρωπος λαμβάνει τα πάντα. Μεγάλες έννοιες έχει γραφεί. Ο Ιωάννης παρέπεπε τους ανθρώπους στον Χριστό. Πολλοί νόμιζαν ότι ο Ιωάννης είναι ο Μεσσίας. Και θέλησαν, όπως είπε ο Χριστός, να αναπαυθούν κάτω από τη σκιά του Ιωάννου.
αλλά ο Ιωάννης ρητός διεκείρεται. Δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Ο Χριστός έρχεται μετά από μένα και παρέπεπε στον Χριστό, σε εκείνον να πιστέψω. Ο Ιωάννης διεκείρεται ότι η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από την πίστη στον Χριστό. Ο πιστεύων το Υιό έχει ζωή αιώνιον. Όποιος πιστεύει στον Υιό έχει ζωή αιώνια. Όχι πρόσχερη και κατώτερη ζωή που έχουν και τα ζώα. Και αυτά τα ζώα που εμφανίστηκαν αυτές τις ημέρες από ραδιόφωνα και από τηλεοράσεις και δεν είπαν μια χριστιανική φράση. Όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει ζωή αιώνια, ανώτερη ζωή και ζωή που δεν τελειώνει ποτέ. Όποιος απειθεί στον Υιό, δεν πιστεύει στον Υιό και δεν υπακούει στον Υιό, αυτός έχει μονίμως επάνω του την οργή του Θεού. Έτσι έλεγε ο Ιωάννης. Κύριε επίσης για τη βασιλεία, για βασιλεία. Τη βασιλεία του Ηρώδη, του Κέσσαρα της Ρώμης. Κύριε καμιά άλλη προσωπική βασιλεία. Ο Ιωάννης δεν συγκινήταν από τις εγκόσμιες βασιλείες. Συγκινήταν από τη βασιλεία των ουρανών. Μια βασιλεία πάνω από τα άθρα και του γαλαξίες. Και τι έλεγε, πώς άρχισε το κηρυγμά του. Μετανοείτε ίδιοι και γάλλοι βασιλεία των ουρανών. Έτσι άρχισε σύμφωνα με το σημερινό ευαγγελικό άγγελμα του κηρυγμάτου και ο Χριστός. Μετανοείτε, διότι πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Παράδοξος και αυτός ο λόγος. Η βασιλεία των ουρανών κατέβηκε στη γη και πλησίασε τους ανθρώπους. Πώς η βασιλεία των ουρανών κατέβηκε στη γη? Διότι κατέβηκε ο βασιλέας των ουρανών στη γη. Τι είναι η βασιλεία των ουρανών? Κάθε βασιλεία της γης είναι βασιλεία για ένα βασιλιά. Η βασιλεία των ουρανών είναι βασιλεία για όλους τους πιστούς. Στη βασιλεία των ουρανών είναι όλοι βασιλείς. Και δεν είναι βασιλείς για μερικά χρόνια ή μερικές δεκαετίες. Είναι βασιλείς τους αδράμους αιώνες και δεν έχουν μικρή δόξα, έχουν μεγάλη και απερίγραμμη δόξα. Δεν κήρυτε μόνο την ευχάριστη πλευρά των πραγμάτων, κήρυτε και την δυσάρεστη. Μιλούσε για βασιλεία ουρανών, αλλά μιλούσε και για οργή Θεού. Όποιος δεν πιστεύει στον Χριστό, έλεγε, η οργή του Θεού μένει επάνω του. Μιλούσε για μέλουσα οργή. Έλεγε στους υποκριτάς και τους ασεβείς. Τι συμπέριξε η μην φυγή από τις μελούσες οργίες? Ποιος σας είπε ότι θα ξεφύγετε τη μέλουσα οργή? Ποιος σας γέλασε και σας είπε ότι θα γλιτώσετε από την κόλαση? Ο Ιωάννης ήταν κήρυγας της μετανοίας. Μετανοείται ήδη και η Βασιλεία του Θεού. Για να μπείτε στη Βασιλεία του Θεού, απαραίτητη προϋπόθεση, απαραίτητος όρος είναι η μετάνοια. Κάνετε έργα μετανοίας, έλεγε.
Γιατί αλλιώς δεν θα ξεφύγετε τη μέλος του Αυγίου. Είστε δέντρα, πνευματικά δέντρα. Κάνετε καρπούς καλούς, γιατί αλλιώς το δέντρο θα κοπεί και θα ρηχθεί στη φωτιά, στη κόλαση. Ο Χριστός έλεγε επίσης στο Ιωάννης, κρατήσει το χέρι του φτιάρι και θα καθαρίσει το αλόγι του και το σιτάρι θα το συνάξει στην αποθήκη του, στη βασιλεία του και το άγυρο του θα σε πει σαν πρόβος, το άγυρο θα το κατακάψει με πύρα άγριστο, με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ, με αιώνια φωτιά, αιώνιες κάψεις που λέει ο Ισαΐας, οι κάψεις της κολάσεως. Ο Ιωάννης κήρυται ηθική και σοφροσύνη. Είναι και το Ηρώδη για την παράνομη συμπλήρωση με τη γυναίκα του αδελφού του, του Φιλίππου και τον είδε και επανειλημμένες φορές. Δεν επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Δεν θεωρούσε τυπικία το απράξη. Αξία από ποινικοποιήσεως, όπως τη θεώρησαν οι διεφθαρμένοι και οι διεφθαρμένοι αυτοπατέρες της Ελλάδος. Αμφιβάλλει αν θα σωθεί ένας βουλευτής. Διότι ψήφισαν για ανέποτε τέτοιο νόμο και νόμο για τις εκπρόσεις και άλλους αντιχρίστους νόμους και δεν είδα ούτε ένα να διαμαρτύρεται και να χαράει τον κόσμο μέσα στη Βουλή, αμφιβάλλω αν θα σωθεί ένας. Διότι η ανοχή είναι ενοχή. Λέει καλός ο τάδε βουλευτής. Πού βρέθηκε η καλοσύνη του. Αν ήταν καλός, θα χαρούσε τον κόσμο. Θα έλεγε 400.000 παιδιά να σκοτώνει με τον χρόνο. Σκρίνει η Ελλάδα. Δεν αλήθεια. Τα φόραζε και τα διαμαρτυρώνει. Μιλάνε, διαμαρτύρονται, φωνάζουν. Γιατί κουτάζουν όμως φωνάζουν. Όλα αυτοί μου παίρνουν οι πολιτικοί. Πολύ μεγάλα αμαρτήματα. Οι κακοί αρχιερείς και όλοι οι πολιτικοί έχουν μεγάλα αμαρτήματα. Από τους αρχιερείς πάλι που δεν είναι καλή. Έκανε κηρύγματα πραγματικής ζωής, ηθικής ζωής και ειδικότερα θα έλεγα και κοινωνικά κηρύγματα. Έλεγε στα πλήθη που το ρωτούσαν τι θα κάνουμε να σου δούμε. Όποιος έχει βελτιώνει δεν είναι γειτονένα. Και όποιος έχει τρόφιμα να κάνει το ίδιο, να τα μοιράσει, να δίνει σε αυτούς που θέλουν, που πεινάνε. Πήγαινε και η Τελώνης, μεγάλη Ανατολή. Η εφοριακή θα λέγαμε σήμερα. Και λέει, εμείς τι να κάνουμε. Να μην εισπράτεται περισσότερο από όσα διατάξει ο νόμος. Να μην παίρνετε φακελάκια, θα έλεγε σήμερα. Και προτίθεται και δυσαρκείται εις βάρος του λαού. Αχ, αυτή η εφοριακή. Ξέρω μερικούς εφοριακούς, έχω κάποιες σπιταρώνες, τεραστίου πλάτους και μήκους και ύψους. Και υπάλληλοι που έφαγα τα νιάτα τους πάνω, πάνω στις καρέκλες να μάθουν πράγματα, δημόσιοι υπάλληλοι δανείζονται από το κράτος για να κάνουν ένα διατελισματάκι και να στεγάσουν την οικογένειά τους και πληρώνουν στο κράτος 25 και 30 χρόνια για να εξοπλίσουν το δάνειο. Κλοπές του δημοσίου χρήματος, κλοπές του μόχθου του ελληνικού λαού από πολιτικούς,
από εφοριακούς, από κομπιναδόρους, γίνονται συμπορές ασφίλιατος. Ατυχήματα και δυστυχήματα και καρκίνη και άλλες συμπορές και πόλωση σε όφελα. Καλά περάσαμε εμείς τις γιορτές, φάγαμε, πήγαμε, αλλά να ξέρετε εδώ στην Ελλάδα, που θεωρείται καταναλωτική κοινωνία, υπήρξαν άνθρωποι που δυσκολεύτηκαν να αγοράσουν λίγο κρέας στις ημέρες αυτές τις μεγάλες. Αυτοί που ασχολούνται με μικροπούς, με φιλανθρωπικούς συλλόγους, ξέρουν ότι δεν λέω υπερβολές. Είναι έτσι, πάτε, Δημήτρη. Υπάρχουν και εκδοχή, μάλιστα. Μιλάμε για τον πρόδρομο, δεν μιλάμε. Ο πρόδρομος δεν έλεγε την αλήθεια ολόκληρη. Ποιος θα ακυρώσει το 1 δισεκατομμύριο ή και περισσότερο των εξόδων για την οσυζία του πρωθυπουργού μας στο Λάσιο. Εγώ ή εσύ, αδερφέ, αναρρωστήσεις, θα εξοδευτούν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια για την υγεία σου και θα πληρώσει το κράτος. Γιατί πολλοί χριστιανοί που βαφτίστηκαν ορθόδοξοι δεν κατηχήθηκαν
να μάθουν ο Χριστός από αρχηγός της πίστεως. Και δεν αισθάνθηκαν το μεγαλείο της ιδότητας του Χριστού. Μιλάμε για βασιλεία ιεροκήρυκες, κάπου αναφέρουν τη λέξη. Συνήθως όπως δεν ήταν για τη βασιλεία των ουρανών, αλλά για αυτόν τον κόσμο. Κάποτε, σαν ένα τραπέζι, ευχήθηκαν οι χριστιανοί σε έναν ιεροκήρυκα, αρχιμανδρίτη, να χαίρεται τη βασιλεία του. Και δυσφόρησε ο αρχιμανδρίτης και είπε, «Η βασιλεία μπορείτε να χαιρόμαι, να χαίρομαι, να έρχεστε να γίνω δυσφόρης». Αυτό το έδωσε η βασιλεία. Ο ελεηνός αρχιμανδρίτης και τρισάφτος. Ευτυχώς ακόμη δεν έγινε δεσπότης. Και φαίνεται ότι δεν έχει ελπίδες να γίνει. Είναι πολύ μυστήριος των αρχαιρετικών χρόνων. Και γίνεται επιλογή και συνήθως γίνονται οι χειρότεροι. Υπάρχουν και χειρότεροι από αυτό που ανέφερε. Έχουμε και λίγες εξαιρέσεις, δεν λέω. Μιλάνε οι άνθρωποι σήμερα οι άνθρωποι στο βίντεο, όνειο πήρε πόρα σε οργή Θεού. Επιμελώς πολλοί ιεροκήρυκες αποφεύγουν να αναφέρουν φράσεις όπως οργή Θεού, αιώνιο πήρε, αιώνια πόρασης. Να μην θεωρηθούν καθυστερημένοι, μεσονικοί, σκοτατιστέ. Μιλάνε για μετάνοια, πάλι κρέπονται πολλοί να μιλήσουν για μετάνοια. Άκουσα αυτές τις ημέρες τα μηνύματα πατριαρχών, αρχιεπισκόπων, μητροπολιτών, πέντον από αυτή μερική στο τρανζίστρο να δω αν θα ακούσω τη λέξη μετάνοια. Την ακούσατε εσείς? Όχι. Είναι εκτός προορισμού οι ρασοφόροι που δεν μιλάνε για μετάνοια. Το κήρυγμα την Αποστολική Εποχή και τους ενδόξους αιώνες της Εκκλησίας είχε δύο πόλους. Βασιλεία ουρανών, μετάνοια. Σταυρός, Ανάσταση. Μιλάνε για κοινωνικά θέματα, αλλά πώς. Ένα ακόμα αγάπη, να κάνουν και μια καλοσύνη κλπ. Δεν μιλάνε όπως μιλούσε ο πρόδρομος. Δεν έλεγε έτσι, και όχι τώρα είσαι ο πρόδρομος, θα δώσεις τον ένα. Έλα εδώ εσύ ο πλούσιος, που έχει δισεκατομμύρια, θα δώσεις τα μισά. Τουλάχιστον τα μισά. Για τον Χριστό προχώρησε πέρα τον προδρόμο, στο τέλειο και είπε, δώσ' τα όλα. Εδώ άμα ο πλούσιος δίνει μερικά ψίχουλα, τον κολακέδι, το λιψώνω μέχρι τα άστρα του ουρανού. Μάλιστα. Ένας πλούσιος ο οποίος έχει σκεπτικά στοιχεία μέσα του, έχει μια ευγένεια ψυχής, έκανε ένα κλεισάκι και την ημέρα που γιόρταζε το κλεισάκι, συνέρευσε πλήθος κληρικών. Τα χειμερινή ημέρα που γιόρταζε το Κυψάκη συνέρευσε πλήθος κληρικών εκεί και πήγαν όλοι με την ελπίδα. Γιατί ευγενής πλούσιος έβαλε σε ένα πάλι που πιάνε και σκόλος τώρα που πηγαίνε χιλιάδες πώς έρθει στο καφέ. Εάν δώσουμε στους ιδίους κάτι, τους κορατεύουν. Έλαβε, πόση περιουσία έχεις, έχεις εργοστάσει, έχεις μεγάλα έσοδα, πόσα δίνεις, αυτά είναι ψυχία. Θα δώσεις πολλά για να σωθείς. Αλλά αν μιλήσεις με τη γλώσσα του Προδρόμου, με τη γλώσσα του Χριστού, που είναι ο Κύρικας, λοιπόν, θα τον χάσει τον πλούσιο. Μα χαμένος είναι ο πλούσιος, άμα με κάνει γενναίες, καλοσύνες. Η ελεημοσύνη είναι θέμα δικαιοσύνης. Αυτό που σου περισσεύει δεν σου ανήκει. Ανήκει στον άνθρωπο που το στερείται. Λόγοι δικαιοσύνης.
Μουσίνη σε τη μάγουρα κάνει σε λεμοσύνη. Θα πω μια πιπερή αλήθεια, αδελφοί μου, και θα σφραγίσω αυτό το κήρυγμα. Για να είναι πιπερή αλήθεια. Είμαι και εγώ ιεροκήρυγας. Με το έλεος του Θεού. Διαβάζω τους προφήτες, διαβάζω τους Αποστόλους, διαβάζω τους πατέρες και κρίνω και συγκρίνω προς τους συγχρόνους ιεροκήρυγες. Δεν γίνεται προφητικό κήρυγμα. Δεν γίνεται αποστολικό κήρυγμα. Δεν γίνεται πατερικό κήρυγμα στην εποχή μας παρά κατ' εξαίρεση. Οι περισσότεροι κήρυγες κηρύττουν κατά τρόπο να είναι αρεστοί στον κόσμο. Να προχωρήσω περισσότερο. Πολλοί κήρυγες κηρύττουν όχι για να προβάλλουν τον Χριστό και τα πράγματα του Χριστού, αλλά να προβάλλουν τον εαυτό τους. Ο Παύλος έλεγε, δεν κηρύσσουμε τους εαυτούς μας, αλλά τον Χριστό ενισούν. Πολλοί γεροκήρυγες σήμερα κηρύττουν κατά τέτοιο τρόπο να προβληθούν. Ένας δε γεροκήρυγας σε επαρχία, τριγούμενο του μοναστηριού, έχει πλήθος μονακό και ομονάδων γύρω του, κήρυξε καθαρά και εξάστερα μια μέρα τον εαυτό του, έκανε αυτοβιογραφία. Και μεταξύ άλλων τι είπε, τα ακούστηκε να φρίξετε για να μην είναι τοξογημένα το κήρυγμα. Και σχετικός με αρρώστια ο κήρυγας, δεν λέω το όνομά του, τον νικούμε και έχουμε να μετανοήσει. Ξέρετε τι είπε, εγώ αδελφοί μου, ένα σκοπό έθεσα στη ζωή μου, να γίνω Άγιος. Τώρα έγινε Άγιος και μπορώ να λέω όπως ο Παύλος τον αγώνα των καλών κυβώνης με τον τρόπο που πετέλεκα την πίστη πετήρηκα λοιπόν από και τέλη μου την δικαιοσύνη στέφανος. Ένα σκοπό έφτασα στη ζωή μου να γίνω Άγιος, επέτυχα το σκοπό μου λέει. Να γελάμε να πιλέμε. Αδελφοί μου, το κήρυγμα πρέπει να αποκτήσει πληρότητα. Να φύγει όλα τα ζητήματα της πίστεως και της πνευματικής ζωής. Το κήρυγμα πρέπει να γίνει σύγχρονο. Και γίνεται σύγχρονο όταν είναι προφητικό. Κηρύττει κανείς όπως οι προφήτες, όπως ο Ιωάννης και οι άλλοι προφήτες, αποστολικό, πατερικό. Όταν ληφθούν μέτρα και αλλάξει το κήρυγμα, και γίνει προφητικό, αποστολικό και πατερικό, τότε θα αλλάξει και η ανθρώπινη κοινωνία, τότε θα πληθυνθούν και οι συνειδητοί χριστιανοί και οι συνειδητοί λάτρες του Θεού. Αμήν. Λοιπόν, τα σημερινά κηρύγματα των Κυριακών θα συνεχιστούν κανονικά την ερχομένη Κυριακή. Συνδεώ πάλι θα σας ομιλήσω και το θέμα θα είναι λίγο καυτό. Σας υπενθυμίζουμε τα τρία εβδομαδιαία μαθήματα των Κυριακών κάθε Τετάρτη ώρα 7. Το όνομά τους θα πεις κάθε Κυριακή ώρα 11 και 30 το μεσημβρίες και των νέων φοιτητών και λοιπόν κάθε Κυριακή ώρα 5 και 30 με κατέληξη. Κατά την έξοδό σας θα μοιραστεί η σπίθα. Έχει κυκλοφορήσει και ο εκκλησιαστικός αγώνας μπορείτε να τα αναζητήσετε, σας πληροφορούμε ότι η θεία λειτουργία για την επέτειο τίτλους λόγω Μέγας Αθανάσεως θα γίνει την ερχομένη 5-18 Ιανουαρίου και ώρα 7:30-9:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Περφετίου, εδώ στην ορία μας. Ως τη διευκολία του ως προσθέτω. Όλοι μαζί το διευκόλου.